Γιατί κάποιος να πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία την Κυριακή στις 20 Σεπτεμβρίου. Είσαστε νέος άνθρωπος και πολλοί νέοι άνθρωποι σαν εσάς είναι στην πιο παραγωγική τους ηλικία. Καλώς ή κακώς, και η Ελλάδα δεν δίνει καμία δυνατότητα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να εξελιχθεί αυτός ο κόσμος. Τι θα λέγατε σε αυτούς τους νέους ανθρώπους? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, κυρία Αρτοπούλου, είναι να κοιτάξουμε το συμπολίτη μας στα μάτια και να του πούμε την αλήθεια. Η οποία αλήθεια είναι το εξής, ότι εύκολος δρόμος πλέον δεν υπάρχει. Και εγώ είμαι ο τελευταίος που θα μπει σε μια διαδικασία πλειοδοσίας και λαϊκισμού. Από μένα να χαϊδέψω αυτιά, μην το περιμένετε, δεν πρόκειται από μένα να βγει τίποτα που να μην έχει σχέση με την πραγματικότητα και απλά να χαϊδεύει τα αυτιά των συμπολιτών. Άρα το πρώτο βασικό είναι να πούμε την αλήθεια. Και να σας πω στο κάτω-κάτω ότι ακόμα και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε υποσχεθεί στους συμπατριώτες του αίμα και δάκρυα και έκανε 5 χρόνια για να φτάσει τελικά στη νίκη. Δυστυχώς εδώ έχουμε περάσει ήδη αυτά τα 5 χρόνια. Και θεωρώ ότι αν αυτά τα 5 χρόνια ο ελληνικός λαός ήταν αιμονιασμένος, είχαμε πετύχει ότι έχουν πετύχει οι Πορτογάλοι, οι Ιρλανδοί, οι Ισπανοί κλπ. Εδώ δυστυχώς στη χώρα μας υπάρχει πάντα το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δηλαδή προσπαθούμε όλοι να χωριζόμαστε στη μέση. Άρα, ειλικρίνεια, αλήθεια, 2 χρόνια δουλειάς, δύσκολα, όπου θα πρέπει, αν αύριο είναι η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, με συνεργασίες άλλες, έτσι, όχι μόνη της. Γιατί εγώ αυτό που λέω είναι ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία αύριο είναι αυτοδύναμη, πρέπει να αναζητήσει συνεργασίες. Χωρίς συνεργασίες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Να φτιάξουμε ένα κράτος καινούριο, οργανωμένο, ευέλικτο, να μειώσουμε σταδιακά τις φορολογικούς δείκτες για να βοηθήσουμε την ιδιωτικοκή πρωτοβουλία και ταυτόχρονα με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πακέτα Juncker, σιγά σιγά να μπούμε στο δρόμο της ανάπτυξης. Έχουμε πράγματα εμείς και τον τουρισμό και την πρωτογενή καλλιέργεια μπορούμε να βοηθήσουμε, να δώσουμε κίνητρα, έχουμε πράγματα να κάνουμε. Αλλά το βασικό είναι να κάτσουμε να δουλέψουμε. Και εγώ το μήνυμα αυτό που λέω τώρα και με αυτό θέλω να απευθυνθώ στους συμπατριώτες μου αρκάδες είναι ότι η παρελθοντολογία κάνει κακό. Το να ανασκαλεύουμε συνέχεια το παρελθόν είναι κακό. Το παρελθόν μας βοηθάει για να μαθαίνουμε από αυτό, να διδασκόμαστε και να αποφεύγουμε στο μέλλον τα ίδια λάθη. Χρειάζεται ομόνοια, εθνική συμφιλίωση, εθνική συνεννόηση. Είσαστε και μπαμπάς και λέω έτσι πιάνε λίγο κάτι πιο ευαίσθητο. Γιατί όλοι οι γονείς θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά μας. Γι' αυτά δουλεύουμε και γι' αυτά φροντίζουμε για ένα καλύτερο αύριο. Θα βγουν και αυτά στην κοινωνία. Και όχι μόνο αυτά. Και για την εκπαίδευσή τους, την σωστή. Για την κοινωνία. Τι θα θέλετε εσείς σαν μπαμπάς αύριο, με το αποτέλεσμα, το πρώτο πράγμα που ξεκινούσε η κυβέρνηση για τους νέους μας, για τους πολύ πολύ μικρούς νέους. Τι θα ήταν αυτό που θέλατε να δείτε, να δουλεύετε, κάτι το οποίο λείπει για τα παιδιά? Ξέρετε κάτι, αυτό εμένα που με ανησυχεί ιδιαίτερα, ειδικά το τελευταίο εφτάμινο με κάποιους περίεργους, θα έλεγα σε εισαγωγικά, νόμους που ψηφίστηκαν στη Βουλή, ναι, περιμένω από τους συναδέλφους μου βουλευτές από όλα τα κόμματα να κάτσουμε όλοι μαζί και να αποφασίσουμε ότι η παιδεία είναι ένα αγαθό για το οποίο δεν χωράει διαφορές. Να κάτσουμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε ένα εθνικό σχέδιο μέσα από το οποίο σχέδιο θα δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να έχουν μια καλύτερη εκπαίδευση και καλύτερη παιδεία, γιατί άλλο εκπαίδευση, άλλο η παιδεία. Εντάξει, η παιδεία λείπει και από πολύ κόσμο τώρα. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι καθόμαστε μαζί, όλοι, και δεν αλλάζουμε υπουργό παιδείας κάθε 3 και 4 μήνες και αλλαγή τρόπο εξετάσεων, βιβλίων, οτιδήποτε. Καθόμαστε όλοι. Παίρνουμε τους καλύτερους, όχι μόνο πολιτικούς, τους καλύτερους παίρνουμε ανθρώπους, της ακαδημαϊκής οικογένειας. Mm-hmm. Και φτιάχνουμε ένα πλάνο με βάθος 10ετίας τουλάχιστον. Που αυτό θεωρώ ότι θα έπρεπε να κάνουμε,
Και επειδή η Ελλάδα και έχει ρίζες βαθιές στην ιστορία από Έλληνες οι οποίοι έχουν δώσει τα φώτα τους σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, είναι αμαρτία να έχουμε ένα σύστημα το οποίο κάθε λίγο αλλάζει και το οποίο ουσιαστικά δεν βοηθάει στην πνευματική και οποιαδήποτε άλλη ανέλυξη των παιδιών μας. Αυτή θα ήταν μια πρωτοβουλία σημαντική, μακάρι να είναι δίκοα τα άλλα όταν. Αυτή, γιατί αυτό που είπατε πάνω απ' όλα, παιδεία. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό, το πρέπει να το κατανοήσουμε και όποιος δεν ίσως είχε την τύχη να την έχει, θα πρέπει να την καλλιεργεί, γιατί δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ στη ζωή μας να καλλιεργούμε την παιδεία μας. Σαφώς. Θέλω έτσι να κλείσουμε και να μου πείτε τελικά ποιο πιστεύετε ότι είναι το κλειδί της επιτυχίας για ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα. Το κλειδί της επιτυχίας, αυτό που θα έλεγα είναι ότι πρέπει όλοι οι νέοι πολιτικοί και μαζί να ακολουθήσουν οι παλιοί, να βάζουμε στην άκρη τους εγωισμούς. Γιατί δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε ότι ο καθένας έχει μια προσωπική ατζέντα, βάζει το προσωπικό του συμφέρον μπροστά, τους εγωισμούς, το ακόμα δηλαδή και υπουργοί βλέπεις να παίρνουν μια απόφαση, παρότι βλέπουν ότι είναι λάθος, να μην παίρνουν πίσω την υπογραφή τους. Τα βλέπω τα πράγματα πολύ πιο απλά. Να τα βάλουμε όλα αυτά στην άκρη και να καταλάβουμε ότι επειδή τα χρώματα, τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα, δεν υπάρχουν ούτε γαλάζια, ούτε πράσινα, ούτε κόκκινα χρώματα. Είναι για το σύνολο της κοινωνίας. Να χαράξουμε κάποιους τομείς τουλάχιστον. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε με όλους, γιατί σαφώς οι ιδεολογικές μας διαφορές είναι σημαντικές με κάποια κόμματα. Αλλά πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια βασικά πράγματα. Ότι η εθνική πολιτική μπορεί να είναι μία. Ότι η πολιτική για την υγεία μπορεί να είναι μία. Ότι η πολιτική για την παιδεία είναι μία. Και δεν νομίζω ότι εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούσα να κάτσω σε ένα τραπέζι και να μην συμφωνήσω σε 10 βασικά πράγματα με τον κύριο Ζαχαριά ή τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να γίνει και σε υψηλότερο επίπεδο. Άρα, στην άκρη τους εγωισμούς, τις μικροκομματικά συμφέροντα, προσωπικά συμφέροντα, όταν το κάνουμε αυτό, είμαι σίγουρος ότι και ο κόσμος από κάτω θα καταλάβει ότι κάτι αλλάζει και έχει μεγάλη σημασία την πολιτική πια να την αναδείξουμε και να τη φέρουμε εκεί που ήταν παλιά. Όταν κάποιοι μεγάλοι πολιτικοί μιλάγανε και από κάτω τους άκουγαν, είναι στο χέρι μας να το ξανακερδίσουμε. Αυτή η συζήτηση λοιπόν θα την κάνουμε μετά τις εκλογές, κύριε Κωνσταντινάκη, έτσι ώστε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί κάποτε υπήρχαν πολύ δυνατοί πολιτικοί, πράγμα που τώρα δεν υπάρχει. Έχει απαξιωθεί η πολιτική. Και εδώ να σας πω και κάτι, έχει ευθύνη όμως και ο κόσμος και οι απλοί πολίτες. Εκεί που ο οποίος πρέπει να επιλέγει σοβαρούς ανθρώπους και βέβαια κάποιοι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν στην πολιτική να βάζουν λίγο στην άκρη την καριέρα τους και να μπαίνουν μπροστά. Γνωρίζετε, μπορείτε να καταλάβετε ότι και εμένα πλήθος κόσμου μου είπε γιατί κάθεσαι και μπλέκεις με την πολιτική, ασχολήσου με το επάγγελμά σου που είσαι καταξιωμένος και βγάζεις τόσα χρήματα. Δεν είναι έτσι. Σε κάποιον που του αρέσει η πολιτική, πρέπει να τα βάζει λίγο στην άκρη και να μπαίνει μπροστά. Είτε αυτό λέγεται κεντρική πολιτική όπως ασχολούμαι εγώ, είτε λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση, είτε λέγεται επιμελητήριο, είτε λέγεται απλά ένα σύλλογο σε ένα χωριό. Όλα είναι πολιτική. Πολύ ωραία. Εύχομαι λοιπόν να τα ξαναπούμε, όχι όμως σε προεκλογική περίοδο, πολύ σύντομα πάλι. Αυτοί οι 7 μήνες τα έχουμε μπερδέψει. Συνέχεια είναι προεκλογική περίοδος, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Άστε καλά. Και καλή επιτυχία. Και σε εσάς καλή δύναμη. Ευχαριστώ καλό. Πολύ. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας, να πούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστώ να είστε πολύ. Καλά, να είστε καλά για σας.